Από την έναρξη της πανδημίας στις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 9 Αυγούστου έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 5.623 κρούσματα, εκ των οποίων τα 1.424 είναι σήμερα ενεργά. 1.146 άνθρωποι μας πήραν εξιτήριο από νοσοκομεία και 2.839 ανάρρωσαν κατοίκων, ενώ 214 δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 961 επιπλέον ενεργά κρούσματα. Ο αριθμός τους δηλαδή διπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Γεγονός που δείχνει πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Γιατί όπως λέμε διαρκώς, για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται από όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από την αρχή της πανδημίας, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει στρατηγική της στα νέα δεδομένα. Πάντα όμως σε συνεννόηση με τους ειδικούς και με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό και τις τελευταίες ημέρες προχώρησε στη λήψη επιπλέον μέτρων προκειμένου να ανακοπεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων. Όπως ανακοινώθηκε χθες, από τις 17 Αυγούστου είναι υποχρεωτική για την είσοδο στη χώρα μας η προσκόμιση αρνητικού μοριακού τεστ, PCR τεστ, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν για όσους ταξιδεύουν με πτήσεις από τη Σουηδία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ολλανδία. Χώρες όπου διαφαίνεται από τα στοιχεία των στοχευμένων δειγματοληπτικών ελέγχων των τελευταίων ημερών που πραγματοποιούνται στις πύλες εισόδου μια αυξητική τάση των κρουσμάτων. Η τάση αυτή μάλιστα επιβεβαιώνεται και από τα δημόσια δεδομένα στην περίπτωση της Τσεχίας, του Βελγίου και της Ισπανίας. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι από αύριο είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν αρνητικό μοριακό τεστ προκειμένου να μπουν στη χώρα και επισκέπτες από τη Μάλτα λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στη χώρα αυτή. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, σε θέματα δημόσιας υγείας δεν χωράνε εκπτώσεις. Γι' αυτό και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία τόσο των συμπολιτών μας όσο και των επισκεπτών. Και μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει, καθώς από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 9 Αυγούστου διεξήθηκαν συνολικά στα σημεία εισόδου της χώρας 266.116 έλεγχοι σε σύνολο 2.162.251 εισερχομένων στη χώρα. Και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα από την 1η Ιουλίου, επαναλαμβάνω, είναι 508. Από αυτά, 164 είναι ακόμη ενεργά, 243 έχουν επιστρέψει στη χώρα προέλευσής τους και 101 είναι πλέον μη ενεργά και παραμένουν στη χώρα μας. Όσον αφορά στα χερσαία σύνορα, υπενθυμίζεται η προσκόμιση αρνητικού μοριακού τεστ είναι υποχρεωτική για όλους, και για τους Έλληνες πολίτες και για όσους έχουν άδεια διαμονής από τις 17 Αυγούστου. Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης, όχι δηλαδή στην Ελλάδα, μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στη χώρα μας. Επιπλέον, από τις 16 Αυγούστου, ο αριθμός των εισερχομένων από το σιναριακό σταθμό Κακαβιάς περιορίζεται στα 750 άτομα την ημέρα. Θα μπορούν δηλαδή να συμπληρώσουν το PLF και να πάρουν QR code μόνο οι πρώτοι 750 που θα κάνουν τη διαδικασία. Επιπρόσθετα, από τις 16 Αυγούστου υπάρχει και υποχρέωση 7ήμερης απομόνωσης κατοίκων για όλους τους ερχόμενους από Αλβανία. Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι η υποχρέωση για αρνητικό τεστ τόσο στα χερσαία σύνορα όσο και στα αεροδρόμια δεν ισχύει για παιδιά μέχρι 10 ετών. Άρα, παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2011 και μετά δεν χρειάζεται να έχουν αρνητικό μοριακό τεστ για να εισέλθουν στη χώρα. Μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού δεν λαμβάνονται όμως μόνο στις πύλες εισόδου. Όπως ανακοινώθηκε χθες, αναστέλλονται οι συναυλίες, οι παραστάσεις και κάθε δημόσια εκδήλωση στην οποία οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι. Στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που οι συμμετέχοντες κάθονται, ακολουθούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι σε ισχύ. Επιπλέον από σήμερα και μέχρι τις 24 Αυγούστου, απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί. Στις περιφέρειες Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και στους δήμους Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου και Κο. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες υπηρεσιών, εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης ΚΑΔ 5610, παροχής ποτών ΚΑΔ 5630, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις catering ΚΑΔ 5621, εκμετάλλευση κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων γάμων και συναφών ΚΑΔ 9329-1103 και διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
ΚΑΔ 93-29-19-01. Του περιορισμού εξαιρούνται οι υπηρεσίες delivery και take away χωρίς πώληση αλκοόλ. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση δεύτερης παράβασης αναστολή λειτουργίας για 20 μέρες. Τα νέα μέτρα προφανώς και θα ελέγχονται ως προς την εφαρμογή τους, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τα εφιστάμενα. Όχι με διοκτική, τιμωρητική ή άλλη διάθεση, αλλά γιατί μόνο με τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Οι έλεγχοι θα ενταθούν τα επόμενα 24 ώρα. Από την 1η Ιουλίου έως και στις 9 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς 69.913 έλεγχοι, καταγράφηκαν 3.493 παραβάσεις, δηλαδή ποσοστό περίπου 5%, και επιβλήθηκαν 3.822 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.515.500 ευρώ, καθώς και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 1.815 ημερών συνολικά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κάθε επιλογή μας, κάθε απόφαση είναι σημαντική. Ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες, που είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της πανδημίας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνεπείς ως προς την εφαρμογή των μέτρων και το 15 Αύγουστο. Για τα φαινόμενα χαλάρωσης, όσο ασήμαντα και αν πιστεύουμε ότι είναι, δρούν αθρηστικά, τροφοδοτώντας την ίδια την πανδημία. Αντίθετα, οι αποστάσεις, η χρήση μάσκας, το πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή του συνωστισμού σπάνε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Και αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να κάνουμε. Να σταματήσουμε τη συμπεριφορά μας στη διασπορά του ιού, για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι σε μερικές ημέρες με ένα ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας. Σας ευχαριστώ. Καλή Παναγία σε όλους. Μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Κυρία Πατραμάνη από την ΕΡΤ. Κύριε Χαρδαλιά, μήπως έχετε εικόνα για τα ηλικιακά δεδομένα των κρουσμάτων κατά τις τελευταίες ημέρες? Προφανώς, καθημερινά μελετάμε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κρουσμάτων. Νομίζω στις τελευταίες ημέρες είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγάλο ηλικιακό γκρουπ που ασχολεί είναι από 20 μέχρι 69, που είναι το 78,44% των ενεργών κρουσμάτων. Ταυτόχρονα τα κρούσματα στις ηλικίες των βρεφών από 0,9 είναι ένα ποσοστό 2,81%. Στις ηλικίες 10 με 19 είναι 6,18. Όπως σας προείπα, στις ηλικίες 20-69 είναι 78,44 και πάνω από 70 είναι το 12,57%. Άρα, εκ των πραγμάτων, η εικόνα που έχουμε σε σχέση με τις ηλικίες και νομίζω στις τελευταίες 7 μέρες είναι αυτή που σας ενημέρωσα. Ο κύριος Βενιζέλος από το Παροπολιτικά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, επειδή υπάρχει μια μικρή αλλά υπαρκτή τάση στο εσωτερικό της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία υποστηρίζει ότι θα έπρεπε οι λιτανίες να πραγματοποιηθούν με μάσκες και με αποστάσεις, πώς το σχολιάζετε αυτό? Νομίζω ότι η οικία που βγήκε είναι ξεκάθαρη. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε με πομπή διαδικασία λατρευτική για οποιοδήποτε δόγμα θρησκευτικό. Όλοι θα βρεθούμε στις εκκλησίες μας, θα αποδώσουμε την τιμή των ημερών στην Παναγιά μας, απλά αυτό θα γίνει με όρους ξεκάθαρης δημόσιας υγείας και ξεκάθαρων υγειονομικών όρων. Νομίζω ότι η μέχρι τώρα συνεργασία μας με την Εκκλησία της Ελλάδος είναι εξαιρετική. Οι πρωτοβουλίες της Εκκλησίας της Ελλάδος έρχονται να αποδείξουν τον μοναδικό τρόπο που αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα, με συνέπεια, με εξαιρετική σοβαρότητα τα δεδομένα αυτά, και είναι πολύ σημαντικό ότι σε όλες τις εκκλησίες μέχρι σήμερα η εικόνα που έχουμε είναι ότι τηρούνται όλα τα μέτρα που χρειάζονται. Κυρία Κρουσταλακίδου από τον Αντένα. Λοιπόν, κύριε Χαρδαλιά, οι περιοχές για τις οποίες ισχύουν τα νέα μέτρα που θα κλείνουν τα μεσάνυχτα οι χώροι εστίασης δεν είναι απαραίτητα οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα. Θέλω να σας ρωτήσω με τι κριτήρια κάνατε αυτή την επιλογή. Το αντίθετο θα έλεγα. Κοιτάξτε, τα κριτήρια είναι καθαρά επιδημιολογικά, καθαρά σε σχέση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή
και τι projection, τι prediction δίνουν οι αλγόριθμοι που τρέχουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι ακολουθούμε τα κρούσματα, τον αριθμό των κρουσμάτων και δεν προέχει μόνο ο αριθμός, η ποσότητα, προέχει και η εικόνα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 50 κρούσματα και 20 αυτά να είναι σε ένα συγκεκριμένο κλάστερ. Μπορεί να έχουμε όμως 30 κρούσματα και αυτά να είναι διάσπαρτα σε όλη την κοινότητα. Ταυτόχρονα η χνηλάτιση των high risk επαφών τους να είναι μεγάλη. Ταυτόχρονα οι μετακινήσεις που προέρχονται μέσα από την χνηλάτιση, από νομό σε νομό, από δήμο σε δήμο, μπορεί να είναι υψηλή. Αυτά είναι κριτήρια τα οποία έρχονται να χαρακτηρίσουν την απόφασή μας αυτή. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει καμία μα καμία απόφαση που να μην αποδεικνύεται και να μην συνδέεται με βάση τα επιστημονικά κριτήρια. Ο κύριος Δεμερτζής από το ΣΤΑΡ. Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε δώσει, φαίνεται ότι στα χερσαία σύνορα έχουμε τα περισσότερα κρούσματα αναλογικά με τα άτομα που έχουν μπει μέσα. Δηλαδή, έχουμε 353.000 εισόδους και 218 έναντι με τα αεροδρόμια που είναι 278, αλλά ένα 700. Άρα, το πρόβλημα κυρίως το εντοπίζετε στα χερσαία σύνορα. Είπατε ότι είναι αυστηρά τα μέτρα που παίρνετε από εδώ και στο εξής. Μήπως έχουμε αργήσει. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το Σάββατο έχουμε στην Τίνο, θα έχουμε την εορτή. Εκεί πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος που θα συγκεντρωθεί και θα τηρεί τις αποστάσεις, γιατί ξέρουμε τι γίνεται κάθε χρόνο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο καθένας θα λάβει την ευθύνη του σε σχέση με τις λιτανίες μας σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Τίνο, εν ώψη της μεγάλης μας εορτής. Από εκεί και πέρα, προφανώς το ζήτημα των χερσαίων συνόρων μας απασχολεί. Θα δείτε το ποσοστό των ελέγχων μας στα χερσαία σύνορα είναι το υψηλότερο σε σχέση με τις άλλες πύλες εισόδου. Και αυτό είναι συνειδητή επιλογή μας, ακριβώς για να μπορούμε να ελέγξουμε τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν. Για άλλη μια φορά σας επαναλαμβάνω ότι αυτή η διαδικασία είναι μια καθημερινή διαδικασία που πηγαίνει βήμα-βήμα. Κάθε βράδυ βρισκόμαστε, αναλύουμε τα κρούσματα που υπάρχουν, αναλύουμε τα δεδομένα που υπάρχουν και μαζί και με την ομάδα του ΕΒΑ αλλά και την ομάδα του κυρίου Τσιόδρα και των εξαίρετων εμπειρογνωμόνων μας και επιδημιολόγων, καθορίζουμε την επόμενή μας κίνηση. Άρα είναι μια σύνθετη διαδικασία που βασίζεται σε πολλά διαφορετικά κριτήρια και δεδομένα, με μόνο γνώμονα να μην υπάρχει η οποιαδήποτε περίπτωση να πάρουμε μέτρα τα οποία ουσιαστικά να μην δώσουν αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, σας ξαναλέω ότι τα χαρακτηριστικά μιας περιοχής με 50 κρούσματα από μια άλλη περιοχή με άλλα 50 κρούσματα δεν είναι πάντα τα ίδια. Ο κύριος Αλεξόπουλος από τις Δυτικές Ματιές. Κύριε Χαρδαλιά, προχθές από την Εύβοια μίλησατε για λάθος πρόβλεψη αναφορικά με το ύψος του ιετού. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων σε όλη την επικράτεια. Αυτό παρατηρούμε τουλάχιστον από τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Χωρίς καμία διάθεση σύγκριση των δύο πραγμάτων, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η πρόβλεψη για τη χαλάρωση των μέτρων και το άνοιγμα των συνόρων και αν σήμερα βρισκόμαστε εντός της πρόβλεψης. Προφανώς, το είπατε και μόνος του, δεν έχει καμία σχέση η πρόβλεψη η μία σε σχέση με την άλλη. Δεν θα σταθώ στο κομμάτι της Εύβοιας. Νομίζω ότι έχουν υποθεί πολλά και ίσως να χρειαστεί να υποθούν ακόμα περισσότερα στην πορεία για να υπάρχει και μια συνολική εικόνα. Οι προβλέψεις που κάνουμε βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της πανδημίας. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι παγκοσμίως η επιστημονική κοινότητα προφανώς έχει ευνηδιαστεί, προφανώς λειτουργούμε σε χαρτογράφητα νερά. Κάθε μέρα όμως που περνάει, αποκτούμε μια εμπειρία και σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα και σε σχέση με την εξέλιξη του ιού. Εμείς προσιλωμένοι στα επιστημονικά δεδομένα προσπαθούμε να εξελίξουμε αυτά σε συγκεκριμένες πρακτικές. Μέχρι τώρα το αποτέλεσμα που φέρνουμε και αν το δείτε συγκριτικά με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στον κόσμο είμαστε ένα βήμα μπροστά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση την οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Το είπα και την προηγούμενη φορά, το λέω και τώρα. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος απόλυτου πανικού. Υπάρχει όμως ένας λόγος απόλυτης εγρήγορης και επιφυλακής από τον καθένα ξεχωριστά από εμάς. Εάν ο καθένας από εμάς δεν αναλάβει την ατομική ευθύνη μαζί με την ευθύνη που έχει το κράτος μέσα από τα συγκεκριμένα μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Αλλά έχουμε αποδείξει οι Έλληνες ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και ειδικά στα δύσκολα. Αντιλαμβανόμαστε την ιδιαιτερότητα της περίοδου και των χαρακτηριστικών που τη συνοδεύουν. Η ανάγκη για ξεκούραση, για χαλαρότητα. Τι λέμε,
Δεν λέμε μη χαλαρώστε, δεν λέμε μην ξεκουραστείτε. Λέμε να γίνει αυτό με προσοχή και αντιλαμβανόμενοι όλοι ότι αυτό το καλοκαίρι ο τρόπος διασκέδασής μας και αν θέλετε χαλάρωσής μας και εκτόνωσής μας δεν μπορεί λόγω της πανδημίας να είναι ίδιος με οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη περίοδο. Ο κύριος Γούλας από το πρώτο θέμα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Έχετε σκεφτεί στα μαγαζιά τα οποία θα κλείνουν στις 12 η ώρα, αν μετά τα παιδιά αυτά και ο κόσμος βγει εκτός μαγαζιού, δηλαδή παρατηρηθούν φαινόμενα όπως είχαμε στις πλατείες στο Χιπονά, τι πρόκειται να κάνετε? Δεν είναι να κάνουμε κάτι. Ο καθένας θα αναλάβει και την ευθύνη του στο κομμάτι αυτό. Εκ των πραγμάτων, οι συναθρήσεις σε δημόσιους χώρους είναι περιορισμένες. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη απέναντι στην ίδια την κοινότητα νομίζω ότι είναι ατομική, είναι σημαντική και αυτό που καλούμε όλους είναι ο καθένας για άλλη μια φορά να επιδείξει την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και τη σοβαρότητα που χρειάζεται με βάση την στιγμή και την περίοδο που περνάμε αυτές τις μέρες. Ο κύριος Λαμπρόπουλος από το Βήμα. Ήθελα μια μικρή σύγκριση μεταξύ των δεδομένων και των κρουσμάτων τον Μάρτιο, δηλαδή την εποχή της καραντίνας και στην πρώτη φάση της πανδημίας, σε σχέση με τα τωρινά, γιατί ο κόσμος ακούει τα τριπλάσια κρούσματα και θέλω να δοθεί μια εικόνα πώς είναι τελικά, ποια είναι τελικά η κατάσταση που υπάρχει τώρα σε σχέση με αυτή του Μαρτίου. Ακούγαμε τον Μάρτιο και αν αργούσαμε δύο μέρες, θα είχαμε πολλαπλάσιο αριθμό θυμάτων. Τώρα λοιπόν ακούμε μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων. Με το δεδομένο ότι γίνονται λοιπόν περισσότερα τεστ στην μικρότερη ηλικιακή ομάδα, μπορούμε να, ο κόσμος να καταλάβει. Τώρα ακούει τριπλάσιο αριθμό κρουσμάτων από την εποχή της καραντίνας. Τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση και πόσο μπορεί να φοβάται. Και δεύτερον, αν υιοθετείτε το ότι εκτιμήσεις επιδημιολόγων επιστημόνων ότι σύντομα θα φτάσουμε 300 κρούσματα καθημερινά. Μάλιστα. Καταρχήν να πω ότι η κρίση στα συμπεράσματα έρχονται από λογιστικά. Δεν παίρνουμε μία απόφαση για να πούμε ότι αν δεν την πάρουμε σε δύο μέρες θα γίνει αυτό. Παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, τρέχουμε κάποια μοντέλα, τρέχουμε κάποιους αλγόριθμους και έρχονται οι ίδιοι επιστήμονες και μας λένε αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν σωτήριο διότι αν είχαμε καθυστερήσει με βάση το ρο 0, το ρο ταφ, θα μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Αυτή η διαδικασία παραμένει σε ισχύ. Η σχέση ενεργών κρουσμάτων με πραγματικών μη ανιχνευμένων κρουσμάτων μέσα στην κοινότητα προφανώς και δεν μπορεί να ανιχνευθεί. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολλαπλασιαστικός παράγοντας, όμως παγκοσμίως και επιστημονικές εκτιμήσεις, αλλά και όλα τα μοντέλα διαφέρουν και εμείς αυτό που έχουμε επιλέξει ως απάντηση σε αυτά τα χαρτογράφητα νερά, ουσιαστικά τι είναι, σε συνεργασία με τα κομή μας και με τον ΕΟΔΗ, να κάνουμε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους, ειδικά σε κάποιες περιοχές που έχουν έντονα φορτία επιδημιολογικά. Σας το είπα και τις προάλλες. Κάθε εβδομάδα κάνουμε εκατοντάδες ελέγχους σε συγκεκριμένες περιοχές, ακριβώς για να δούμε ποια είναι η σχέση των πραγματικών κρουσμάτων που αναγνωρίζουμε σε σχέση με την ίδια την κοινότητα. Αυτά τα στοιχεία τα έχουν οι επιστήμονές μας και ανάλογα αποφασίζουν τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Να πω κάτι, επειδή λίγο πολύ αισθάνομαι ότι υπάρχει η αίσθηση ότι αν δεν κάνουμε αυτό θα έχουμε 300, θα έχουμε 350, θα έχουμε 400. Θα έχουμε σίγουρα πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων αν δεν πάρουμε μέτρα. Αυτό λένε οι επιστήμονές μας. Το αν αυτό θα είναι 300 ή θα είναι παραπάνω, νομίζω ότι προκύπτει από μία αυξητική τάση και έναν απλό αλγόριθμο αύξησης ο οποίος διαφέρνεται τις τελευταίες μέρες. Όμως σας λέω ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και καθημερινά σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν και τα ηλικιακά γκρουπ και τις χωροταξικές ενότητες και άλλα δεδομένα και κριτήρια. Και ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τα κρούσματα, αλλά και να επανέλθω σε μια προηγούμενη ερώτηση, γιατί ίσως να έχει και μια αξία να γίνει ευρύτερα αντιληπτό αυτό. Η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων είναι ουσιαστικά στην Κεντρική Μακεδονία εκστατική. Είναι η πρώτη φορά την περίοδο της πανδημίας που η Κεντρική Μακεδονία έχει παραπάνω αριθμό κρουσμάτων ενεργών, μιλάω για ενεργά κρούσματα, από την Αττική. 478 έχει μέχρι πριν λίγο η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική έχει 406. Υπάρχει επίσης μια συζήτηση που είναι αυτά τα κρούσματα, πια η λογική δεν έχει να πάμε σε κάθε δήμο και να αναδείξουμε
πόσα κρούσματα έχει ο κάθε Δήμος και να δημιουργήσουμε καταστάσεις πανικού ή στίγματος ή να κυνηγάμε μάγισσες σε κάθε περιοχή. Αξία έχει να καταλάβουμε όλοι π.χ. ότι είναι εύλογο όταν η Κεντρική Μακεδονία έχει 478, ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό να έχει 229 κρούσματα. Είναι εύλογο την ίδια ώρα που η Αττική έχει 406, ο Δήμος Αθηναίων να έχει 176 κρούσματα. Άρα τον κύριο όγκο το έχουν οι περιοχές που έχουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς. Αλλά τα κριτήρια μας, σας ξαναλέω, που παίρνουμε τις αποφάσεις δεν είναι μόνο τα ποσοτικά. Π.χ. να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε 478 στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουμε στην Αττική 406. Η απόφαση που πήραμε για περιφέρειες είναι για την τρίτη σε αριθμό, που αφορά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 151. Και πήραμε και στην Κρήτη, που έχουμε, θα μου πει κάποιος, μόνο 33 κρούσματα. Προσέξτε, πρέπει να υπάρχει μια σχέση αριθμού κρούσματων με τον πραγματικό πληθυσμό, και το βασικότερο είναι να δούμε ποια είναι η εικόνα μέσα στην κοινότητα. Π.χ. στην Κρήτη έχουμε διάσπαρτα τα κρούσματα σε όλο το νησί. 33. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος πανικού. Τι προκύπτει όμως από τις ιχνηλατήσεις? Προκύπτει από τις ιχνηλατήσεις ότι έχουμε μεγάλο αριθμό στενών επαφών high risk, όχι low risk, και μέσα από τις ιχνηλατήσεις αυτών των 33 και των στενών τους επαφών προκύπτει και μεγάλο ποσοστό μετακίνησης από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα. Άρα τι κάνουμε? Αυτό μπαίνει σε έναν αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος δείχνει ένα projection που λέει ότι τις επόμενες 7-8 μέρες, αν συνεχιστεί αυτό ή αν έχουμε κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουμε lack of knowledge, δηλαδή δεν μας έχουν πει την αλήθεια, πάντα υπάρχει σαν ποσοστό αυτό στις αναλύσεις μας, παίρνουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Άρα είναι μια σύνθετη διαδικασία, είναι μια προφανώς σκληρή διαδικασία για όλους μας, όμως θέλω να είστε σίγουροι και εσείς και ο ελληνικός λαός ότι κάθε μέρα αυτή η διαδικασία βασίζεται σε απόλυτα επιστημονικά εργαλεία και δεδομένα. Απόλυτα εργαλεία και δεδομένα τα οποία δουλεύουν ηχθημερών τα στελέχη όλων των υπηρεσιών των εμπλεκομένων και δει τα εξαιρετικά παιδιά της ιχνηλάτησης. Γίνεται τεράστια προσπάθεια και από τα παιδιά του ΕΟΔΗ και του πυροσβεστικού σώματος και της ΕΛΑΣ και του λιμενικού σώματος που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της ιχνηλάτησης. Και είμαι περήφανος για την προσπάθεια που κάνουν, όπως νομίζω ότι είμαστε περήφανοι όλοι όσοι βρισκόμαστε καθημερινά μαζί τους. Και κυρία Γεωργιάδα από το ΜΕΓΑ. Κύριε Υπουργέ, δεδομένου ότι τις τελευταίες εβδομάδες, όπως είπατε και εσείς, έχουμε πολλά κρούσματα σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και κυρίως φαίνεται και μια εξάπλωση στα νησιά. Θέλω να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι όταν άνοιξαν τα σύνορα, τα κρούσματα στη χώρα ήταν σχεδόν μηδενικά, μήπως έπρεπε εξ αρχής τελικά να ζητάμε αρνητικά τεστ από όσους έρχονται στη χώρα, κυρίως από κάποιους προορισμούς, και μήπως το γεγονός ότι δείξαμε μια χαλαρότητα προς τους τουρίστες έδωσε και το σήμα για χαλαρότητα στη χώρα, με αποτέλεσμα να θυσιάσουμε και μια κατάσταση που έχουμε κερδίσει μέσα στην κρίση της? Νομίζω ότι τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά στα εισερχόμενα κρούσματα. Προφανώς από τη στιγμή που πήραμε μια απόφαση να ανοίξουμε τα σύνορά μας και να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, αναμέναμε να είχαμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Αλλά εάν υπολογίσετε ότι αυτή τη στιγμή από την πρώτη του μηνός έχουμε 900 τόσα περίπου κρούσματα σε σύνολο 2.162.251 που μπήκαν στη χώρα, θα πρέπει να δούμε το αν είχαμε κλειστά τα σύνορα, αυτοί οι οποίοι, το πλήγμα που θα είχαμε υπερτοπικά σε κάθε άλλο επίπεδο θα ήταν μεγαλύτερο. Δεν μίλησα για κλειστά σύνορα, μίλησα για αρνητικό τεστ. Ακούστε, το κάθε, από την πρώτη στιγμή παρακολουθούμε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Το να ξεκινήσεις και να πεις, ανοίξαμε τα χερσαία σύνορα, το να ξεκινήσεις και να πεις ότι μπαίνουν όλοι με PCR χωρίς να έχεις επιστημονικά δεδομένα, νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Άρα εμείς τι κάνουμε, παρακολουθούμε κάθε μέρα τα δεδομένα, προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας πάνω σε αυτό και μένει στην πορεία να αποδειχθεί μαζί με τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρηθούν, αν αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να την ελέγχουμε όπως το κάνουμε αυτή τη στιγμή και να μην μας δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Θέλω να αντιληφθείτε όλοι το εξής, και νομίζω ότι και μέσα από την εμπειρία σας και μέσα από το καθημερινό σας ρεπορτάζ προκύπτει. Έχουμε ένα παγκόσμιο challenge, το οποίο ως χώρα η Ελλάδα μέχρι τώρα έχει καταφέρει με την εξαιρετική δουλειά και την προσμονή και την επιμονή των ίδιων των Ελλήνων, έχει καταφέρει να πετύχει.
Δεν υπάρχει κάποιος λόγος αυτή τη στιγμή απόλυτου πανικού. Ένα πράγμα ζητάμε. Ζητάμε τις επόμενες μέρες να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να εφαρμόζουμε τα μέτρα. Όπου δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα, είχαμε αυξητική τάση. Το ζήτημα λοιπόν είναι και θέμα αποφάσεων του κράτους, το κράτος τις πήρε τις αποφάσεις που χρειάζεται, και θέμα κοινωνικής ευθύνης. Νομίζω έχουν αντιληφθεί και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και όλοι όσοι εμπλέκονται στις διαδικασίες εκδηλώσεων, πάρτις και οτιδήποτε άλλο, αλλά και θέμα ατομικής ευθύνης. Ευθύνη δεν έχει μόνο αυτός που πηγαίνει να οργανώσει ένα πάρτι μέχρι το πρωί και να έχουμε τις εικόνες που βλέπετε. Ευθύνη έχουμε και εμείς που θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό το πάρτι. Με ό,τι ρίσκο παίρνουμε για μας, για τους οικείους μας και το βασικότερο, για όλους τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Και ειδικά τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, εκείνους τους ανθρώπους πραγματικά κινδυνεύουν. Άρα είναι ξεκάθαρο σε ποια ηλικιακά γκρουπ υπάρχει η αυξητική τάση. Άρα είναι ξεκάθαρο τι συμπεράσματα πρέπει να βγάλουμε. Αυτό που σημαίνει όμως είναι ένα. Τις επόμενες μέρες ας εφαρμόσουμε όλοι με το μοναδικό τρόπο που έχουμε αποδείξει με τη συνέπεια και την υπευθυνότητα τα μέτρα τα οποία χρειάζονται ώστε να μην έχουμε οποιαδήποτε περαιτέρω πολλαπλασιαστική τάση του ιού. Μία τελευταία ερώτηση. Ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Επεξεργάζεστε άλλα μέτρα με βάση τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά? Αυτή την ερώτηση μου την κάνετε από την πρώτη στιγμή της έναρξης της πανδημίας. Σας λέω ότι κάθε βήμα μας συνοδεύεται και εναλλακτικά επόμενα μέτρα, όλα τα εργαλεία που μπορεί να χρειάζεται η αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί είναι αυτές οι φήμες οι οποίες ακούγονται ως fake news περί γενικού lockdown. Η εμπειρία μας έχει δώσει εργαλεία που μπορούμε σε επίπεδο υπερτοπικό ή τοπικό να δώσουμε λύσεις. Άρα αυτό που χρειάζεται και μένω σε αυτό είναι να εφαρμόζουμε τα μέτρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.